τι κάνετε, είστε καλά, πώς περνάτε σε αυτόν τον καιρό? Όπως όλος ο κόσμος, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να υπακούσουμε. Δόξα Θεός που υπακούμε, δηλαδή το μεγάλο ποσοστό υπακούει στις εντολές της διακυβέρνησης και αυτό είναι πολύ καλό για τη ζωή μας. Όπως είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, είμαστε, λέει, ελεύθεροι πολιορκημένοι, αλλά πολιορκημένοι που είναι ελεύθεροι. Αυτό βέβαια το θέμα είναι ότι θα κάνουμε την ηρωική έξοδο και πόσο σύντομα. Είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ σας πήρα, Σπύρο μου, γιατί αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχει συμβεί ποτέ άλλοτε, τόσα εκατομμύρια άνθρωποι να είναι προσιλωμένοι είτε σε μία οθόνη computers, είτε σε ένα λάπτοπ, είτε στο κινητό τους, δηλαδή στην τηλεόραση. Πάντως κάτι βλέπουν συνεχώς επί πάρα πολλές ώρες. Και τι άλλο να κάνουν, είναι η απόγνωση. Να σας πω, εγώ έχω προτάσεις πολλές, φαντάζομαι και εσείς, Σπύρο μου, να χορέψουν μέσα στο σπίτι, να κάνουν γυμναστική, να κεντήσουν, να πλέξουν, να συζητήσουν. Κάποιος που ζωγραφίζει να ζωγραφίσει, να κάνει γλυπτική, χειροτεχνίες, να παίξει με τα παιδιά του, να δει ελληνικές ταινίες, να δει ξένες ταινίες. Χίλια πράγματα μπορείς να κάνεις, άμα θέλεις. Αλλά ο περισσότερος κόσμος κοιτάει το τάμπλετ. Έτσι, κοιτάει το υπολογιστή του και έτσι σπάει την ανία. Εγώ πάντως είμαι χαρούμενος γιατί έχω συλλογές και τέτοια πράγματα, βιβλία, τα οποία πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τα ψάχνω και τα βρίσκω. Είδες και αυτό έχει. Φωτογραφίες, τα κεφάλια, τέτοια πράγματα. Είναι και η ευλογία που έχει ένας κορονοϊός. Είναι ξεκούραστο το να βλέπει κανείς ένα χαρτί, ένα βιβλίο ή μια φωτογραφία από το να βλέπει μέσα από τον υπολογιστή. Θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί, ξέρεις, το οπτικό μας σύστημα, τα μάτια μας, είναι φτιαγμένα κυρίως για να βλέπουν μακριά. Οι νέοι, δηλαδή σαν και εμάς που είναι κάτω από 80, έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και μακριά και κοντά. Από τα 40 και μετά αρχίζει η πρεσβυοπία. Και εκεί υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και στον υπολογιστή και παντού. Δηλαδή προστίθενται θέματα μετά τα 40. Πριν τα 40 τα κουτσοκαταφέρουν. Βέβαια, βλέπουμε πάρα πολύ νέα παιδιά που λένε κουράστηκα, ιδίως στη δουλειά τους. Πριν τώρα από αυτή την κρίση που μας έρχεται, που είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι και βλέπουν όλοι το τάμπλετ τους ή τον υπολογιστή τους, πριν από αυτό είχαμε τα παιδιά που δουλεύανε, τους ανθρώπους που δουλεύουν με τον υπολογιστή, σαν και εσένα, που λένε κουράστηκα. Γιατί το λένε αυτό το κουράστηκα, ξέρεις να σου πω γιατί? Βεβαίως. Κοίταξε να δεις. Πρώτα-πρώτα, ποιους ταλαιπωρεί πάνω από το 50% του κόσμου. Πραγματικά, δηλαδή, η μεγάλη πλειοψηφία ταλαιπωρείται, ως το 90% των εργαζομένων ταλαιπωρείται από τον υπολογιστή. Πολλοί λένε, είναι πολύ επικίνδυνο για τα μάτια μας. Η ακτινοβολία που βγαίνει είναι επικίνδυνη για τα μάτια μας. Είναι λάθος αυτό. Δεν είναι πραγματικά επικίνδυνο για τα μάτια μας. Οι καινούργιοι υπολογιστές και οι καινούργιες οθόνες έχουν προστασία για να κάνουν καρκίνους, να κάνουν τέτοια πράγματα στα μάτια μας που οι παλιοί δεν είχαν. Οι καινούργοι έχουν και τα τηλέφωνα και όλα αυτά. Αλλά τι μας γίνεται? Μας γίνεται, ας πούμε, πονοκέφαλος. Μας γίνεται, στεγνάνουν τα μάτια μας. Μας πονάει η πλάτη μας. Έχουμε μια νευρικότητα. Κάνουμε αρκετές φορές λάθη. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω, να το θυμηθείς αυτό το «δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ». Έχουμε πολλές φορές θολή όραση κατά τη διάρκεια της εργασίας με τον υπολογιστή, με το τηλέφωνο, με όλα αυτά. Πού οφείλεται? Κοίταξε να δεις. Οφείλεται στο γεγονός ότι το background της εικόνας που βλέπουμε είναι διαφορετικό από το χαρτί. Δηλαδή η αντίθεση του βάθους από το αντικείμενο που βλέπουμε, τα γράμματα, τα οποία είναι μαύρα τα γράμματα, έτσι. Mm-hmm. Το άσπρο του χαρτιού είναι πολύ πιο μαλακό στον εγκέφαλό μας, στα μάτια μας, από το άσπρο που έρχεται, το περιβάλλον που έρχεται από τον υπολογιστή, για πολλούς και διαφόρους λόγους, γιατί ο υπολογιστής βγάζει μια ακτινοβολία μπλε. Αυτή η μπλε ακτινοβολία, blue light που λένε, δεν είναι ότι ενοχλεί τα μάτια, δεν έχει αποδειχθεί ότι ενοχλεί πραγματικά, ότι δημιουργεί προβλήματα στην οχρακυλίδα ή τέτοια. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Αλλά οπωσδήποτε ενοχλεί τον ίδιο τον εγκέφαλο στο να προσπαθεί να προσαρμόσει την εικόνα, η οποία είναι διαφορετική, τα πιξέλ αυτά,
η διαφορά της εικόνας του κέντρου από την περιφέρεια είναι πολύ διαφορετική σε ένα βιβλίο κοινό από ένα ή μια εικόνα στον υπολογιστή. Είναι εντελώς διαφορετική. Και αυτή η ακνοβολία η οποία έρχεται πάνω στα μάτια, αυτή είναι η οποία μας κουράζει ιδιαίτερα στο να προσπαθούμε να δούμε. Να φανταστείς ένας άνθρωπος που δουλεύει 8 ώρες. Εσύ δουλεύεις περισσότερο, 12-15 πώς δουλεύεις. Ακατάπαυστα. Ένας που δουλεύει 8 ώρες είναι σαν να κάνει γυμναστική, να κάνει γυμναστική με τα χέρια του, ας πούμε, και να ανοιγοκλίνει τα χέρια του 40.000 φορές. Κάνε, σήκωσε τα χέρια σου και ανοιγόκλεινε τα χέρια σου 40.000 φορές, θα πέσει κάτω. Το ίδιο συμβαίνει στο μάτι μας όταν προσπαθεί να δει τις εικόνες μέσα από ένα υπολογιστή. Ένα άλλο γεγονός είναι ότι ο θηλυκός πληθυσμός, ο άνω των 38, να πεις δεν υπάρχει άνω των 38, λες είναι κάτω των 38 συν ΦΠΑ. Λοιπόν, ο άνω των 38 έχει προβλήματα ορμονικά που τους κάνουν τα δάκρυα των ματιών τους να είναι υδαρή, να είναι λεπτό. Δεν είναι ότι δεν έχουν δάκρυα οι γυναίκες που είναι πάνω από 38, αλλά δεν έχουν την ποιότητα των δακρύων που έχουν οι πιο νέες. Ξηροφθαλμία. Αυτή η ξηροφθαλμία τι επηρεάζει? Επηρεάζει πάρα πολύ τα μάτια, τα κοκκινίζει, αισθάνεσαι τσουξίματα, αισθάνεσαι πάρα πολλά πράγματα. Και γιατί συμβαίνει περισσότερο στον υπολογιστή? Γιατί στον υπολογιστή καθόμαστε με ανοιχτά τα μάτια, δεν τα κάνουμε το blink, δεν τα ανοιγοκλίνουμε. Είναι ανοιχτά τα μάτια μας πολλή ώρα. Το ανοιγόκλημα των βλεφάρων είναι πιο αργό από το συνηθισμένο, με αποτέλεσμα η ξηροφθαλμία να επιδεινώνεται. Και αυτό αφορά κυρίως τις γυναίκες. Λένε, πολλές φορές λένε, τι είναι αυτό που εμποδίζει μια ξεκούραστη όραση. Κοίταξε, η πιο πολύτιμη όραση σε εμάς είναι η μέση απόσταση, η μέση όραση. Δηλαδή ούτε πολύ κοντά, στους 40-30 πόντους, ούτε πολύ μακριά. Οι περισσότεροι από εμάς βάζουν έναν υπολογιστή στους 60-65 πόντους, τον βλέπουν εκεί και αυτή είναι η χρήσιμη όραση, η κοινωνικά χρήσιμη όραση που μας βοηθάει και να είμαστε ξεκούραστοι πριν από τα 38-40, δηλαδή πριν το υπογείο της πρεσβειοποίησης, αλλά και μετά, με τα γυαλιά μας ή με τους φακούς επαφής μας ή με τις εγχειρήσεις που κάνουμε, γιατί η μέση όραση είναι πραγματικά πολύτιμη. Και γι' αυτό όταν παραγγέλνουμε γυαλιά, ας πούμε πολυεστιακά γυαλιά, σε ένας άνθρωπος που παίζει, που δουλεύει πολύ με τον υπολογιστή του, χρειάζεται τα γυαλιά αυτά να έχουν έμφαση στο να έχουν καλή και μεγάλο οπτικό πεδίο στη μεσαία όραση, στους 60 πόντους. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Ωραία. Πάμε στα φίλτρα, ας πούμε, στα χρωματικά φίλτρα. Σας είπα πριν ότι τα φίλτρα υπάρχουν στις καινούργιες οθόνες. Δεν κινδυνεύουμε δηλαδή από αυτό. Όμως υπάρχουν φίλτρα, υπάρχουν δηλαδή γυαλιά που βοηθούν στην αντίθεση αυτό που έλεγα πριν με το βάθος του υπολογιστού, δηλαδή στην μπλε ακνοβολία αντιμειώνουν. Και μάλιστα τα καινούργια κινητά και τα tablets έχουν ένα night mode, το οποίο είναι για το βράδυ, που αλλάζει το χρώμα, το κάνει πιο διαφορετικό, χάνει τη μεγάλη αντίθεση και αυτό είναι πολύ ξεκούραστο για τα μάτια. Υπάρχουν δηλαδή γυαλιά τα οποία σε βοηθούν. Κύριε Γεωργαρά, μια που είπατε για το θέμα και των κινητών, έχει ακουστεί ότι όταν το χρησιμοποιούμε το κινητό το βράδυ που δεν υπάρχει φως μέσα σε ένα δωμάτιο και το ανοίγουμε μόνο του, ότι αυτό επηρεάζει βλαπτικά τα μάτια μας. Είναι αλήθεια αυτό? Επηρεάζει βλαπτικά τον εγκέφαλό μας. Μάλιστα. Το όχι βλαπτικά, πώς να το πω, ενοχλεί. Το κινητό και η οθόνη βγάζουν, όπως σας είπα πριν, το μπλε φως. Ναι. Το μπλε φως είναι μετά το υπεριόδες. Είναι δηλαδή μεταξύ του κανονικού φωτός του ηλίου και το μπλε φως. Το μπλε φως υπάρχει πάρα πολύ στον ήλιο. Αν λέμε ποια πηγή είναι αυτή η οποία δίνει μπλε φως, είναι ο ήλιος. Εκεί είναι το μπλε φως. Αλλά γίνεται αυτό την ημέρα. Είναι ο ήλιος, σημαίνει ημέρα. Όταν έχεις μπλε φως το βράδυ, τι κάνει ο εγκέφαλος? Ξέρετε, έχει ένα βιολογικό ρολόι. Και το βιολογικό ρολόι στηρίζεται πάρα πολύ στο μπλε φως του ηλίου. Δηλαδή, όταν έχει μπλε φως, λέει ο εγκέφαλος είναι μέρα. Και έτσι, αν κάτσεις εσύ το βράδυ να δουλεύεις με τον υπολογιστή, είναι σίγουρο ότι στον ύπνο σου θα έχεις πολύ κακό ύπνο, θα έχεις εφιάλτες, θα χαλάσεις το βιολογικό ρολόι. Και λένε οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα ότι
2 ώρες πριν τον ύπνο δεν πρέπει καθόλου να παίξει κανείς με τον υπολογιστή του. Καθόλου. Πρέπει δηλαδή τουλάχιστον 2 ώρες πριν να ξεχάσει τον υπολογιστή, να διαβάσει ένα βιβλίο. Εκεί που εστιάζονται όλοι σήμερα όσον αφορά τους υπολογιστές είναι αυτό το μπλε φως. Αυτό το μπλε φως. Το οποίο δεν είναι κακό, ζούμε με αυτό. Απλώς είναι πώς θα το μετριάσουμε και πώς θα το χρησιμοποιούμε το βράδυ για να μπορούμε να κοιμόμαστε ίσια. Το άλλο το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, ιδίως τις μανάδες, είναι τα παιδιά τους, τα οποία καθυλώνονται μπροστά σε ένα υπολογιστή και είναι σίγουρο ότι τα βγάζει βλαμμένα. Δεν υπάρχει άλλη λέξη από αυτό. Δηλαδή κάπως στο τάτσακό που έχουμε εμείς τώρα είναι πρέπει να πεις κάποια χοντράδα για να το καταλάβουν ότι πρέπει τα παιδιά, ναι, θα μάθουν μέσα από τον υπολογιστή, θα ασχοληθούν πάρα πολύ με τον υπολογιστή γιατί είναι γνώση, αλλά μέχρι ένα σημείο. Μετά πρέπει να βγουν έξω, πρέπει να δουν τον ορίζοντα, πρέπει να δουν άλλα παιδιά, να συναντήσουν κόσμο, να ανταλλάξουν ιδέες, όχι μέσα από τον υπολογιστή μόνο. Δεν είναι αυτή η ζωή, δεν είναι αυτή η ζωή την οποία έχει υπολογίσει η φύση να μας δώσει. Και αυτό πρέπει οι γονείς να βοηθούν τους, τα παιδιά τα οποία παθαίνουν και μια εξάρτηση, βαριά εξάρτηση από τον υπολογιστή και βλέπεις τα παιδιά τα οποία δεν έχουν δει ποτέ, στο μέλλον δηλαδή θα υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν δει ποτέ ήλιο ασύλεμα. Δεν έχουν δει ένα άλλον άνθρωπο στη μούρη. Τον βλέπουν μέσα από μια φωτογραφία. Αυτά είναι απαράδεκτα και πρέπει να τα προσέξουμε όπως δεν προσέξαμε, όπως ας πούμε γύρισαν οι ηγέτες μας στους εξοπλισμούς και στους πολέμους και ξεχάσαν να πληρώσουν λίγους ερευνητές για να δούνε αποτελέσματα από αυτά που μας σκοτώνουν σήμερα, τις ιώσεις. Κύριε Γεωργαράκη, Σπύρο μου, μου δίνεις το έμπνευσμα να πω ακριβώς αυτό, ότι τρία πράγματα χρειαζόμαστε. Το ένα είναι να προστατέψουμε τον πλανήτη μας, γιατί μην ξεχνάμε τις πυρκαγιές ακόμη και στην Αυστραλία που έγιναν πέρυσι, να φυτέψουμε δέντρα περισσότερα, να προστατέψουμε τον πλανήτη για τα πλαστικά. Το άλλο είναι βέβαια η παιδεία μας, γιατί αν κοιτάξουμε λίγο τα σχολεία μας και τη γνώση που παίρνουν τα παιδιά μας σήμερα και την υγεία μας φυσικά, το σύστημα, όλα αυτά φάνηκαν τώρα. Ναι, αλλά βλέπεις και πώς φάνηκε η τεχνολογία όπου τα παιδιά που είναι έκλειστα στο σπίτι σήμερα μαθαίνουν τα μαθήματά τους μέσα από τον υπολογιστή. Αυτό δεν μπορεί να το παραλείψει κανείς. Μπορούν βέβαια να πει κανείς στις έρευνες, στις μεγάλες έρευνες που γίνανε κυρίως στην Ιαπωνία, όπου τα παιδιά που κάθονται μέρα νύχτα στον υπολογιστή παθαίνουν μοιοπία. Μαθαίνουν μεγάλη μοιοπία. Δηλαδή μαθαίνουν να βλέπουν μόνο στους 60 πόντους. Ξεχνάνε να βλέπουν μακριά. Και αυτό μπορεί γονιδιακά να επηρεάσει τις μελλοντικές γενιές. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι η τεχνολογία δεν είναι βοήθεια σήμερα. Αλίμονο. Και αυτό που κάνουμε σήμερα τώρα είναι τεχνολογία. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά η τεχνολογία είναι σαν το μαχαίρι. Έχει δύο επεξεργασίες. Ή θα κόψεις το ψωμί ή θα σκοτώσεις. Δηλαδή, έτσι το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε. Σίγουρα. Μ' άρεσε το γεγονός ότι βέβαια το περάσαμε λιγάκι γρήγορα, αλλά ξέρω την αγάπη σας για το διάβασμα και το βιβλίο, όπως και τόσων άλλων ανθρώπων, πιστεύω. Δεν θα ήθελα ποτέ να μην έχω τη δυνατότητα και την ευκαιρία να πιάσω το βιβλίο σαν χαρτί στα χέρια μου και να το ξεφυλίσω και να το διαβάσω και να είμαι υποχρεωμένη μόνο μέσα από την τεχνολογία. Ναι, αλλά βλέπεις ότι βάλε και τις εφημερίδες που είσαι δημοσιογράφος, βάλε τα περιοδικά. Είναι πιο φτηνό, πιο εύκολο και πιο εύκολο και για τον καταναλωτή να μπει μέσα και να βλέπει ότι υπάρχει στον κόσμο μέσα από ένα υπολογιστή. Πάντως συμφωνώ μαζί σου, με τίποτα δεν θα αλλάζω ένα διάβασμα στο βιβλίο να σε ξεκουράζει. Και γιατί σε ξεκουράζει, γιατί το άσπρο χαρτί με τα μαύρα γράμματα είναι ό,τι πιο ξεκούραστο για τα μάτια και τον εγκέφαλο. Εάν δεις τα επιστημονικά δεδομένα, αυτό είναι που ξεκουράζει τον εγκέφαλο. Το άσπρο χαρτί με τα μαύρα γράμματα. Αυτό είναι. Και κάτι ακόμα, Σπύρο μου. Να μην ξεχάσουμε να γράφουμε με το μολύβι και το στυλό. Αυτό το ότι γράφουμε τα γράμματά μας, που είναι ο χαρακτήρας μας, είναι η προσωπική. Το λες σε γιατρό, όμως, που είμαστε εξής, οι κακογράφοι είμαστε εμείς, δεν γνωρίζουμε τα γράμματά μας. Έχει ότι γράφεις. Και έχει αποδειχθεί ότι η γραφή, πάλι εγκεφαλικά, πόσο βοηθάει. Δηλαδή, να μην βάψουμε να κρατάμε τις σημειώσεις μας, να κάνουμε τα δικά μας λευκώματα, τις σκέψεις μας, τις βάζουμε στο χαρτί. Ακόμη και αν η τεχνολογία θα είναι ο αρχηγός και θα έχει δεσπόσει στη ζωή μας. Σίγουρα. Σίγουρα είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
Δεν ξέρω πόσο θα είναι και αυτό, αλλά είναι και αυτό. Άρα, για τα μάτια μας, δεν είναι τόσο μεγάλη ταλαιπωρία όσο εγώ τουλάχιστον την είχα βάλει στο μυαλό μου, όπως μας είπε Σπύρο μου, όμως πρέπει να μας δώσεις κάποιες μικρές συμβουλές, δηλαδή χρειάζεται να βάζουμε, αν έχουμε ξεροφθαλμία, να βάζουμε κάποιο... Να βάζουμε σταγόνες τεχνητά δάκρυα, τα οποία μπορεί να μας τα δώσει ο γιατρός μας. Εάν ασχολούμαστε πάρα πολύ με τον υπολογιστή, τότε θα πρέπει να βάλουμε κάποια προστατευτικά γυαλιά, υπάρχουν προστατευτικά γυαλιά, να αποφύγουμε εντελώς πριν τον ύπνο τον υπολογιστή, την τηλεόραση, οτιδήποτε. Εκεί καλό είναι το διάβασμα, μια εφημερίδα, ένα βιβλίο που βοηθάει να κοιμηθεί κανείς και να μην διαταράξει το βιολογικό του ρολόι. Η στάση που έχουμε όταν είμαστε μπροστά στον υπολογιστή, πώς καθόμαστε στην καρέκλα μας, τα διαλύματα μεταξύ σε μια μεγάλη εργασία, σε μια πολύ ωραία εργασία, κάθε 20 λεπτά μια βολτούλα, μισό δευτερολέπτο και να ξανακαθίσει κανείς να δουλέψει όσο θέλει. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και ναι, αυτό. Ο υπολογιστής είναι στη ζωή μας, θα μείνει στη ζωή μας και πιστεύω να μένει σαν δουλειά, να μένει έστω σαν διασκέδαση, έχει γεμίσει ο κόσμος τώρα με τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν και πολεμάνε με την κατάθλιψή μας. αλλά όχι σαν μοναδικό τρόπο ζωής. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Ήσουν και ένας σωτήρας για τη μητέρα μου, για τα μάτια της πριν φύγει από τη ζωή και σε ευγνωμονώ. Μου έλεγε να ξεκουράζεις, παιδί μου, τα μάτια σου, να βάζεις κομπρέσεις με χαμομήλι, να βάζεις φέτες από αγγούρι, φέτες από πατάτα. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτά πραγματικά οι ουσίες που έχουν αυτά τα... Ναι, ναι, τα αγγούρια και τις πατάτες και όλα αυτά τα θυμάμαι και από τη δικιά μου τη μάνα. Αλλά αυτή τα έκανε για ομορφιά, δηλαδή την έφερε πάρα πολύ το δέρμες και αυτά. Τώρα το χαμομήλι διαφωνώ. Δηλαδή είναι πολύ πιο καλές οι κομπρέσες με αυτά που σκουπίζεστε. Κάνετε το μακιγιάζ με τα κάτι μπαμπακάκια που έχετε στρογγυλά. Σε χλιαρό νερό από το θερμοσύφωνο. Mm-hmm. Όχι χαμομήλι, γιατί πολλές φορές το χαμομήλι είναι αλλεργιογόνο. Δεν κάνει καλό. Μάλιστα. Ορισμένες φορές βέβαια είναι αντισηπτικό, ελαφρύ αντισηπτικό, αλλά καλύτερα είναι σκέτο νερό. Σκέτο χλιαρό νερό. Κύριε Γιωργαρά, είστε καθηγητής οφθαλμολογίας, χειρουργός, είστε στο υγεία διευθυντής της οφθαλμολογικής. Σωστά. Σωστά. Και έχετε και το οφθαλμός. Και το οφθαλμός. Ο οφθαλμός βέβαια είναι μια χειρουργική μονάδα η οποία κάνουμε εκεί διορθώσεις καταρακτών, μυοπίας και τέτοια. Τέλος πάντων, τώρα δεν τα έχουμε στο μυαλό μας αυτά. Εγώ είμαι στο γραφείο μόνο και μόνο γιατί έχω έκτακτα περιστατικά. Δεν θα ήμουνα σίγουρα εδώ, είμαι κλεισμένος στο σπίτι μου όλες τις άλλες μέρες. Αλλά το προσωπικό, ένα λίγο από το προσωπικό και εμείς οι γιατροί, δύο γιατροί, έχουμε μείνει εδώ για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τα έκτακτα περιστατικά. Ελέγχουμε και κάτι άλλο. Ότι τα κόκκινα μάτια σήμερα μπορεί να είναι ένα πρώιμο σημάδι για κορονοϊό. Δηλαδή μια επεφυκίτιδα, βέβαια. Και μάλιστα έχει δοθεί εντολή από την Διεθνή Ακαδημία της Οφθαλμολογίας να προστατευόμαστε και εμείς και να κοιτάμε όλο το ιστορικό του ασθενούς μας που έρχεται με κόκκινα μάτια, με επεφυκίτιδες και τέτοια, μήπως τυχόν έχει βήχα, μήπως τυχόν έχει ελαφρύ πυρετό, για να το κατευθύνουμε προς τα θεραπευτικά κέντρα. Πολύτιμη πληροφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Κύριε Γιωργαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα μας. Πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε αλίμονο και θέλω να πω ότι είσαστε και από τους ελάχιστους, ίσως και ο μοναδικός που ασχολήθηκε στην Ελλάδα με τη χαμηλή όραση, ιδιαίτερα την αθλητική όραση. Συγγνώμη. Η αθλητική όραση είναι η υπερόραση. Αλλά χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της υπερόρασης, βοηθούμε τους ανθρώπους με πολύ χαμηλή όραση κάτι να δουν περισσότερο και να μπορούν να κάνουν τη ζωή τους. Ναι, είχαμε ασχοληθεί ένα τμήμα από τους συνεργάτες μου. Μια αρκετά μεγάλη ομάδα έχει ασχοληθεί με αυτό το τομέα και συνεχίζει να ασχολείται. Πολύ ωραία. Θα μου πείτε και ποια είναι έτσι η διέστησή σας για το μέλλον της χώρας μας όσο αφορά τώρα τον κορονοϊό. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Είστε αισιόδοξος ότι θα περάσει γρήγορα? Θα υπομείνουμε όχι. Και άλλο? Όχι, όχι. Πρέπει να ακολουθούμε τις εντολές των ειδικών. Εγώ δεν είμαι ειδικός.
αλλά πρέπει να ακολουθούμε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, δεν είμαστε στο πικ ακόμα, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τόσο λίγους νεκρούς, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ περισσότερους, μακάρι να μην έχουμε, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά βλέποντας τα στατιστικά των άλλων χωρών, δόξα ο Θεός, είχαμε την τύχη από την κυβέρνηση να ληφθούν πολύ γρήγορα οι αποφάσεις, πάρα πολύ γρήγορα οι αποφάσεις. Ακούω κάτι τις ακλαμάρες, λέει, όταν ρήπιασε ένας Κινέζος έπρεπε εδώ να κλείσει όλη η Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πήγε πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή, δόξα ο Θεός, και νομίζω όλο το πολιτικό φάσμα συμφωνεί σε αυτό, ότι πήγανε πάρα πολύ γρήγορα οι άνθρωποι στις καραντίνες αυτά που κάνουν. Και ναι, κοιτάξτε, είχαμε πολλά χρόνια να μας παιδεύσει ο Θεός και μας έστειλε τώρα αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω στις συνωμοσίες. Πολλοί λένε, α, αυτό έγινε επίτηδες, και όχι. Δεν πιστεύω ότι κάθος και λιγάκι έχουμε τέτοια συμβάματα. Το θέμα είναι αυτό, ότι οι μεγάλοι κυβερνήτες, όχι της μικρής Ελλάδας προς Θεού, αλλά αυτοί που κυβερνά τον κόσμο, δώνανε λεφτά για γκράδες και για πιστολάκια και για τάξ και για, ξέρω εγώ, S300, 1000 και τέτοια, και δεν δίνανε λεφτά στην έρευνα. Και εκείνο που μου έμεινε ήταν που ρωτήσανε μία βιολόγο τι θα γίνει, γιατί αυτή είναι η δουλειά της αυτή. Ήταν επιδημιολόγος, επειδή και βιολόγος. Τι θα γίνει, πες μας, θα πεθάνουμε ή θα ζήσουμε. Λέει, γιατί δεν ρωτάτε τον ποδοσφαιριστή, τον Ροναλντίνο ή τον Μέσκρο, όπως σου λένε, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Αυτοί παίρνουν 1 εκατομμύριο το μήνα και ας απαντήσουν. Εμείς που παίρνουμε 3.000 το μήνα, χωρίς να χρηματοδοτούνται τα προγράμματά μας και έχουμε ένα σωρό, τι θέλετε να κάνουμε. Αγωνιζόμαστε. Βλέπετε, οι γιατροί είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης αυτής, ξεβράκωτη. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λέξη, με συγχωρείτε για τη λέξη. Το καλό είναι ότι πλέον στα δελτία ειδήσεων δεν εννοώντας, είναι... Όχι εννοώντας από τον εξοπλισμό, εννοώντας ότι δεν έχουν αυτή τη στιγμή στήριγμα μια σοβαρή έρευνα. Όλοι έχουν πέσει με το κεφάλι κάτω να βρούνε το αντίδοτο, να βρούνε το εμβόλιο, ώστε να εισχάσουμε από αυτό, αλλά θα έρθουν κι άλλοι. Θα έρθουν κι άλλοι. Η έρευνα πρέπει διεθνώς να είναι πολύ χρηματοδοτούμενη. Βλέπετε, ο Bill Gates πριν από πόσα χρόνια είχε πει ο άνθρωπος ότι και έδωσε ένα σωρό λεφτά για αυτή την ιστορία. Δώστε λεφτά στην έρευνα. Το δώστε λεφτά. 2005, μετά το 2012, βέβαια. Πολλά χρόνια τώρα το λέει. Μπράβο, αυτό είναι γνωστό. Από το 9 θα μας έρθει μια τέτοια ιστορία. Και πιο πριν από το 9, από το 7, 8, το περιμέναμε αυτό όλα. Αλλά πού είναι τα όπλα να έχουμε από πίσω μας, να πεις μπορεί να έχουμε όλες τις εντατικές μπροστά μας. Δεν μπορεί να τα έχουμε αυτά. Και γίνονται μεγάλες προσπάθειες και εδώ και παντού να αντεπεξέλθει τον κόσμο, αλλά ο κόσμος πεθαίνει. Πεθαίνει, κοιτάξτε την Ιταλία, την Ισπανία, την Αμερική. Άσε, κύριο Γιωργαρά, να έρθει η αφύπνιση. Πρέπει να έρθει η αφύπνιση. Το καλό είναι ότι υπακούμε σε ένα σύστημα. Αυτό το σύστημα μας λέει κάτι και το πιστεύουμε, δόξα ο Θεός το πιστεύουμε. Δόξα ο Θεός. Δηλαδή υπάρχει πάντα, όχι, εμένα δεν με πιάνει. Ή ξέρω εγώ, θα κάνω λιτανία και θα περάσει. Δεν περνάνε έτσι τα πράγματα. Περνάνε αυτές οι ιώσεις, περνάνε ή πεθαίνεις ή μαθαίνουν οι επιστήμονες, βρίσκουν τα όπλα και τα χτυπάνε και τελειώνει η ιστορία.